Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη παρουσιάζει την έκθεση Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. 72 πολύτιμα και αντιπροσωπευτικά έργα της εξελικτικής πορείας αποκαλύπτουν το στίγμα των οραμάτων του. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης ήταν πιστός στην απόδοση της θάλασσας, της ζωής των πλοίων. Έτσι, όλος ο ζωγραφικός του κόσμος εμφορείται από πλοία, βάρκες, ιστιοπλοϊκά, ατμοπλοϊκά. Αυτές τις εικόνες της θάλασσας που σε εμάς τους Έλληνες είναι τόσο οικίες. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης στα 27 του χρόνια πηγαίνει στο Μόναχο. Σπουδάζει στην Ακαδημία της Ζωγραφικής του Μονάχου και εκεί ενστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες της κλασικής ζωγραφικής. Βέβαια, εκείνος δεν ακολούθησε τις δύο κυρίαρχες τάσεις της σχολής, δηλαδή τους ζωγράφους εκείνους που ασχολήθηκαν πιστά με τις προσωπογραφίες και με τα ηθογραφικά θέματα, αλλά ακολούθησε το δικό του όραμα, τη δική του αγάπη, που ήταν η προσέγγιση της θάλασσας, των θαλασσινών τοπίων και η απόδοση των πλοίων. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης είναι ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας, γιατί με το έργο του προσεγγίζει την πνοή και τη ζωή της θάλασσας. Στα έργα του βλέπουμε όλες τις γαλήνιες εικόνες της απόδοσης, της απεραντοσύνης της θάλασσας και παράλληλα βλέπουμε και τα νυχτερινά τοπία, δηλαδή τις εικόνες από το λιμάνι του Σβόλου, εκείνες τις υπέροχες νύχτες που προσεγγίζει με τέτοια κατανυκτική διάθεση. Παράλληλα όμως, ο Βολανάκης, πέρα από τις χαρές και τις λύπες της ζωής και τις χαρές που καταγράφονται μέσα από τις απλές εικόνες στις παραλίες με τα παιδιά να παίζουν ή τους ψαράδες να απλώνουν τα δίχτυα τους, έχουμε και τις εικόνες εκείνες των ανθρώπων που διεκδίκησαν την ελευθερία τους. Δηλαδή, έχουμε τις πυρπολήσεις, αυτές τις γνωστές πυρπολήσεις που καταξιώνουν τον Βολανάκη ως έναν από τους σημαντικότερους ζωγράφους της ιστορίας. Αυτός που αποδίδει ιστορικές σημαντικές στιγμές. Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το γεγονός ότι ο Βολανάκης ήταν εκείνος ο οποίος απέδωσε την Ναυμαχία της Λύσσας, ένα από τα σημαντικότερα έργα του και εκείνο το έργο που συγκίνησε τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ της Αυστρίας και το απέκτησε στη συλλογή του. Παράλληλα, το έργο του, η Ναυμαχία Τραφάλγκαρ, που ούτε λίγο ούτε πολύ σηματοδοτεί το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων, ήταν το έργο που αγοράστηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας της Αγγλίας. Στα 47 του χρόνια ο Βολανάκης, με παρότρυση της συζύγου του, αποφασίζει να γυρίσει στην Ελλάδα που τόσο αγαπούσε. Γυρνάει στην Ελλάδα, αλλά τα δύσκολα χρόνια που ήρθαν έχει ως αποτέλεσμα να πάρει την μεγάλη απόφαση, δυστυχώς, να αυτοκτονήσει. Ευτυχώς, η τύχη αγαθή, ένας περαστικός τον βοηθάει, σπάει το παράθυρο και γλιτώνει το Βολανάκη από το διοξίδιο του άνθρακος. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης είναι πραγματικά ο ημνητής της ανθρώπινης ζωής. Είναι εκείνος ο ζωγράφος που όσο κανείς άλλος Έλληνας ζωγράφος αγάπησε τη θάλασσα. Βέβαια, αυτή την αγάπη του τη μετέδωσε και στους μαθητές του. Και να φανταστείτε ότι οι μαθητές του είναι σπουδαίοι ζωγράφοι. Είναι ο Μιχαήλ Οικονόμου, ο Νίκος Οθονέων, ο Βασίλειος Χατζής. Σε αυτούς τους μαθητές εμφυσεί την μεγάλη αυτή αγάπη που είχε για την απόδοση της ζωής των πλοίων, γιατί πραγματικά ο Βολανάκης είναι εκείνος ο οποίος καταγράφει με απόλυτη ακρίβεια τα ιστιοφόρα, τα καΐκια, τα ατμόπλια και γίνεται ένας ζωγράφος που κρατά ζωντανή τη μνήμη. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης είναι ο μεγάλος εκφραστής της σχολής του Μονάχου, μαζί με τον Νικόλα Ογίζη, τον Νικηφόρο Λίτρα, τον Γιώργο Ιακωβίδη. Είναι εκείνος από τους ζωγράφους που θεμελιώνουν την αρχή της νεοελληνικής τέχνης. Είναι εκείνος ο ζωγράφος που μας αφήνει εκείνες τις θάλασσες που χαρακτηρίζουν την ελληνική ζωγραφική. Ο Βολανάκης βέβαια μας άφησε και την Ναυμαχία της Σαλαμίνας, που καταγράφεται πάλι η ιστορική μνήμη.
μνήμη. Σε αυτό το πλοίο που βλέπουμε και την Αρτεμισία, τη βασίλισσα της Καρίας, εκείνη που όπως είναι γνωστόν πήγε κοντά στον Ξέρξη, αλλά όταν έχαναν οι Πέρσες ήταν εκείνη που εμβόλυσε τα πλοία των Περσών για να σωθεί. 72 αριστουργήματα πλουτίζουν την έκθεση, έργα τα οποία έχουμε δανειστεί από την Εθνική Πινακοθήκη, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, φυσικά το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, το Αρχηγείο Ναυτικού, αλλά και από την Πινακοθήκη Μετσόβου, την Πινακοθήκη Ευάγγελου Αβέροφ, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και τις ιδιωτικές συλλογές, όπως την περίφημη συλλογή του κυρίου Πάνου Λασκαρίδη, ο οποίος από το 1980 διάλειπτα μέχρι σήμερα συγκεντρώνει αριστουργήματα του μεγάλου εκφραστή της σχολής του Μονάχου. Και η έκθεση ολοκληρώνεται με τα έργα της συλλογής της κυρίας Μαριάννας Λάτσι, του κυρίου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, του κοινοφελούς Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και του Δήμου Πειραιά, αφού ο Δήμος Πειραιά έχει ένα από τα εμβληματικά έργα της πορείας του μεγάλου ζωγράφου, δηλαδή το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Πειραιά είχε ανατεθεί τότε στο ζωγράφο η φιλοτέχνηση αυτού του περίφημου έργου. Η έκθεση βέβαια πλουτίζεται και από έργα πολλών συλλεκτών, οι οποίοι ζήτησαν όμως να κρατήσουμε την ανωνυμία τους. Έτσι, μια συλλογική προσπάθεια όλων αυτών των ιδρυμάτων και των ιδιωτών συλλεκτών ήταν εκείνη η οποία συνέβαλε στο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την έκθεση και το Ίδρυμα Θεοχαράκη εκφράζει τις βαθιές του ευχαριστίες.